αναγκαστική του πρόεδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει η μεταρρύθμιση στη σωστή πορεία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μας. Έχουμε πλήρη ταύτιση απόψεων του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει εκφράσει για μια ακόμη φορά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης του για την συνέχιση της μεταρρύθμισης όπως αυτή έχει σχεδιαστεί, την προώθηση του Γενικού Συστήματος Υγείας και την επίλυση των προβλημάτων του προς όφελος των ασθενών και των πολιτών, χωρίς καμία αλλαγή της φιλοσοφίας και της αρχιτεκτονικής του, καθώς επίσης και επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ευελπιστούμε και είμαστε σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά η παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα είναι αποφασιστική, θα είναι δραστική, έτσι ώστε επιτέλους να προχωρήσει και ο δημόσιος τομέας στην αυτονόμηση χωρίς εμπόδια και χωρίς προβλήματα, αλλά και τα θέματα που αφορούν το Γενικό Σύστημα Υγείας και η τελευταία γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα και άλλα θέματα που μας απασχολούν στην εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας να προχωρήσουν προς επίλυσή τους με έναν τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο και σε καμία αναφιβολία για τη φιλοσοφία του, που είναι ένα σύστημα ασθενοκεντρικό που προσφέρει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας μέσα από μια αλληλεγγύη μεταξύ όλων των πολιτών. Κύριε Κουλούμα, στο προηγούμενο διάστημα είχατε ζητήσει και επίσημη τοποθέτηση από τον Πρόεδρο για να σταματήσει αυτή η ψιθυρολογία από κάποιους κύκλους, τόσο από την ιατρική κοινότητα όσο και από επιχειρήσεις, για αλλαγή στην αρχιτεκτονική του. Και εσύ να μένουμε δηλαδή επίσημη τοποθέτηση από τον Πρόεδρο, θα βγει προς τα έξω να το πει. Βεβαίως, αν και ο Πρόεδρος μας έχει πει ότι το έχει πει πολλές φορές, αλλά θα σας πω χαρακτηριστικά τι μας είπε ο Πρόεδρος πάνω από το πτώμα μου. Μάλιστα, να το δούμε να γίνεται λοιπόν. Στο μεταξύ, οι νοσηλευτές έχουν εξαγγείλει.